Σε ειδήσεις που βγαίνουν από τη Βουλή, Ναντίν, να δούμε λοιπόν μία νέα εξέλιξη που έχουμε γύρω από το θέμα των κόκκινων δανείων. Καλημέρα, Άννα, κυρίες και κύριοι, και μία θετική εξέλιξη αφορά στο μέλλον, μεν, αλλά ακόμη και το γεγονός ότι το σκέφτονται είναι σημαντικό. Έρχεται από τον κύριο Παπαδημητρίου, τον Υπουργό Οικονομίας, λοιπόν, η σκέψη της κυβέρνησης για την εξαγορά κόκκινων δανείων από το δημόσιο για χάρη δανειοληπτών. Ουσιαστικά θα τα εξαγοράζει το δημόσιο προκειμένου να τα εξαγοράζουν μετέπειτα οι δανειολήπτες σε τιμές που θα τα έπαιρναν τα φαν. Αυτό είναι μια σκέψη βέβαια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Όπως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, το εξετάζει η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην υπάρχει δημοσιονομικός εκτροχιασμός ή η δημιουργία ενός νέου κύματος στρατηγικών κακοπληρωτών. Ωστόσο, υπάρχει στο τραπέζι και αυτό, αφού επιβεβαίωσε νωρίτερα ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι θα υλοποιηθεί η εξαγγελία του Πάνου Καμένου για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων από τον αυτόνομο οικοδομικό του συνεταιρισμό, μέσω νομοθετικής ρύθμισης που προανήγγειλε, που θα περιλαμβάνει είτε την προσθήκη στο καταστατικό του τη δυνατότητα εξαγοράς δανείων, είτε τη ίδρυση μιας ΑΕ ανώνυμης εταιρείας, προκειμένου να το κάνει αυτό, επικυρώνοντας επί της ουσίας τις εξαγγελίες του κυρίου Καμένου. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια. Είναι εξαιρετικά σημαντική η εξέλιξη αυτή και αν βεβαίως τη δούμε να υλοποιείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναντί.